Κύριε Γιάννη, καλημέρα. Πείτε μας και εσείς δύο λόγια. Χθες είτε η φωτιά που επεκτάθη και είσαστε εκτινοτρόφος, έχετε κάποια μάντρα εκεί, αν πάθετε ζημιά, πείτε μας δύο λόγια. Ναι, καλημέρα. Έχω τη μάντρα από τα Σκρυπίο μέχρι τη Βορίνα πάνω, σε αυτή την περιοχή Βόσκου. Τα απέναντι μου είναι ο Αντώνης ο Τρουμούχης και πλάγια προς τη Σκαλαριά είναι ο ξάδερφός μου ο Μαρκάκης ο Λάμπης. Αυτές οι δύο τρεις μάντρες που κινδυνεύσανε. Και άλλη μία μάντρα πιο ψηλά πάνω που είναι ο αδερφός μου ο Πανορμίτης ο Μαρκάκης, προς τον Αχτενιά πάνω. Ζώα προς το παρόν δεν καήκαν. Ευτυχώς τα προλάβαμε και κινδυνεύσαμε εμείς μέσα από τις καπνούς, τις φωτιές, αυτά όλα τα κατεβάσαμε. Δηλαδή εγώ ειδικά τα κατέβασα από κάτω. Και ο Αντώνης πέρα τα κατέβασα. Βέβαια θα βγήκαν οι οικοσκότοποι, όλα αυτά. Θα έχουμε δυσκολίες τώρα από εδώ και πέρα γιατί θα πρέπει να τρώνε έτοιμα. Και τα λάστιχα που καήκαν που φέρναμε νερό. Υποτίθεται ότι όλα αυτά καταστραφήκανε. Τώρα πρέπει να βάλουμε ελάχιστα άλλα να τα βάλουμε. Κάποια απώλεια από τα ζωντανά δεν υπήρχε. Προς το παρόν εγώ δεν έχω. Δηλαδή τα προλάβαμε, τα σώσαμε ακριβώς. Η φωτιά έτρεχε με τέτοια ταχύτητα που δυστυχώς εγώ δεν υπολόγισα ότι θα έφτανε τόσο γρήγορα η φωτιά εκεί. Ενώ είχα ανθρώπους εκεί που περιμέναν να μου κατεβάσουν τα ζώα κάτω για το σπίτι μου και ο γιος μου. Τελευταία στιγμή έτρεξε φωτιά με τέτοια ταχύτητα που δεν προλαβάνε. Δεν προλαβάνε. Ο γιος μου και πήρε ψυχήνο με δυσκολία κατέβασε τα κατσίκια κάτω. Και όταν ανέβηκα εγώ πάνω, ήταν τα πρόβατα μαζεμένα σε μια γωνιά. Προσπάθησα εγώ από το πίσω μέρος και τα κατέβασα να σώσω. Υπήρχαν οι αρχές της αστυνομίας και τα λοιπά που διέκοπαν τον πολίτη να περάσει, είτε ήταν αυτός βοσκός είτε πολίτης. Ναι. Ίσως για την προστασία, γιατί κινδύνευαν, αλλά δεν καταλάβαιναν όμως μερικοί άνθρωποι. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε και εμείς τις περιοχές μας τα ζώα μας να κάνουν. Πρέπει να τα προστατεύσουν. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στη λόγια. Έχετε δίκιο, αλλά γιατί δεν είχε κανένα. Ποιος, αν δεν πήγαινα εμείς θα κρατηγόταν. Σίγουρα θα κρατηγόταν. Ναι, αλλά εδώ πέρασε τον ανθρώπινο ζωή. Απλά εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν υπήρχε συντονισμό. Δεν υπήρχε συντονισμό. Γιατί η φωτιά έτρεχε με 5 χιλιόμετρα και αυτοί προσπαθούν να αντισβήσουν από το πίσω μέρος. Ενώ όλα τα μηχανήματα έπρεπε να τρέξουν πολλά χιλιόμετρα πιο μπροστά να κάνουν ζώνες, να την περιορίσουν τη φωτιά, μπορούσαν να το κάνουν αυτό, αλλά δεν υπήρχε συντονισμό. Γιατί το πάνω μέρος εκεί που είμαι εγώ είναι καλλιεργήσιμα, όλα αυτά ήταν καθαρά και μπορούσαν να σχηματίσουν τη φωτιά εκεί, δεν το κάνουν. Αργήσανε, καθυστερήσαν πάρα πολύ. Εσείς πιστεύετε αυτό, γιατί εμείς εκεί την ώρα που ήμασταν εκεί, ο συντολισμός υπήρχε. Απλά ήταν έπρεπε να έρθει η αναέρεια, η οποία όταν ήρθε είχε το πρόβλημα. Εντάξει, η αναέρεια βοήθησε αρκετά. Δεν μπορώ να πω, ήταν αρκετά και οι φωτοτές στο τέλος που περιορίσαν εκεί πια στο. Και ευτυχώς ήταν τα καθαρά εκεί, τα καλλιεργήσιμα που έχω εγώ και η φωτιά κόπασε εκεί πέρα λίγο και την μπορέσαν και τα περιορίσαμε εκεί μέσα. Εντάξει, τέλος πάντων τώρα αυτά είναι. Εσείς αυτό που ζητάτε τώρα είναι. Είχαμε δηλαδή το καβούλι, τα είχατε μια νέα ανθρώπου. Τα μελίσια του. Μελίσια που ήταν τις τέλες που θα είχαν και τα στράφηκε. Επιστεύω να το βοηθήσουν η πολιτεία γι' αυτό. Είναι ένας από τους άτυχους στη μεγάλη πυρκαγιά εδώ στην Κο. Δυστυχώς ήταν στο ξεκίνημα, ήταν μέσα στη. Δύσκολα, δεν μπορούσε να το. Και τα μελίσια που μεσημέρι δεν μετακομίζουν εύκολα, είναι δύσκολα. Δηλαδή είναι στο έλεγχο του. Δηλαδή το αυτό που ζητάτε είναι το άμεσα, είναι το νερό. Το νερό τι να μας κάνει, απάνω να πάρουν ελάχιστα, θα τα πάρουμε εμείς. Άρα. Γιατί το παίρνουμε το νερό κάποια χιλιόμετρα μακριά και τα κατεβάζουμε στις ποτήσεις κάτω. Έχουμε και αυτά καήκαν. Τώρα τι να. Τι να πει κανείς, μικρό το κακό. Απλά είναι βοσκότοπο, γιατί καήκανε. Εκεί που υπολογίζαμε ακόμα ότι θα περνούσαμε 2 μήνες βόσκηση που βόσκανε τα πρόβατα εκεί πάνω και αυτά, αυτά καταστραφήκαν και τώρα αναγκαστικά πρέπει να. Θα κλείσουμε εδώ. Θα ευχηθούμε ένα τελευταίο. Εμάς ήταν μικρή η πυρκαγιά, απάνω στα άλλα μέρη είναι πιο δύσκολα και έχονται άνθρωποι και έχονται σπίτια. Εάν η φωτιά ξέφευγε από εκείνο το σημείο και έμπαινε μέσα στη Σκαλαριά, εκεί δεν το είχαμε τίποτα. Θα φτάνε στο Δήμητρα. Το καλό είναι ότι κατά τις 6 ώρα που έφτασε η ρήψη ήταν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Ευτυχώς. Να είστε καλά, τι άλλο μπορεί να πει κανένας και να ξεχαστούν. Να,